Κλείσιμο του τρίτου εργαστηρίου παραδοσιακής δόμησης που πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Πεντάλοφο Κοζάνης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δήμο Βοΐου με επικεφαλής καθηγητή τον κύριο Κατάκαλο και συνεργάτες του καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια. 40 παιδιά, κυρίως φοιτητές από σχολές αρχιτεκτονικής από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν και φέτος στο εργαστήριο αυτό, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο από την ανθρώπορσέλευση των νέων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπου φέτος, εκτός από το θεωρητικό σκέλος, είχε και πρακτική εφαρμογή, καθώς τα ίδια τα παιδιά με τα χέρια τους κατασκεύασαν κάποιες παραδοσιακές κατασκευές, καλτερίμια πέτρινα και πέτρινα ντουβάρια, και είδαν από κοντά, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, αλλά και έμπειρους μαστόρους του Πενταλόφου, πώς γίνεται αυτή η δόμηση. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι, πέρα από την καθιέρευσή του, όπου πλέον απαριθμεί το τρίτο κατά σειρά στην περιφέρειά μας και είναι πλέον ένας θεσμός, είναι να αποτελέσει τη βάση για να προχωρήσουμε στη σύσταση μιας σχολής παραδοσιακής δόμησης, της σχολής της Πέτρας, όπου έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Κατάκαλο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να την συγκροτήσουμε από την επόμενη χρονιά στον Πεντάλοφο Κοζάνης, δεδομένου ότι φέτος μας έγινε και μία δωρεά ενός πέτρινου σπιτιού, το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του εργαστηρίου της τέχνης της Πέτρας, και θα μπορέσουμε από την επόμενη χρονιά να λειτουργούμε και πιο συστηματικά και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα να παραδίδονται μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά γύρω από αυτή την παραδοσιακή δόμηση. Στόχος είναι να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε αυτόν τον τεράστιο πλούτο, τον πολιτισμικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας, σε όποιες περιοχές και αν εντοπίζεται, είτε είναι στο Βόλιο, είτε είναι στην Πρέσπα, είτε είναι στα Κορέστια, είτε είναι στην Καστοριά, στη Σιάτιστα, οπουδήποτε έχουμε αυτό το απόθεμα, και να ξαναζωντανέψουμε τον τρόπο αυτόν της δόμησης με την πέτρα και το ξύλο και τα φυσικά υλικά, τα οποία ήταν η βασική οικονομική δραστηριότητα για πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Οι εξελίξεις και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή επιβάλλουν στο πλαίσιο και της κυκλικής οικονομίας τα ανακυκλώσιμα υλικά, που κατεξοχήν είναι η πέτρα και το ξύλο, αλλά επιπλέον η ίδια η Ευρώπη ορίζει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει τα κτίρια να μην εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, όχι μόνο κατά τη λειτουργία τους, αλλά και κατά την κατασκευή τους. Γιατί υπάρχει ασφαλέστερος και πιο επιστοποιημένος τρόπος από τα κτίρια αυτά, που θα δομούνται με φυσικά υλικά, πέτρα και ξύλο, κάτι το οποίο, όπως είπαμε, γινόταν πριν από δεκαετίες εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Την τέχνη αυτή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, την οποία ανέπτυξαν σε ύψιστο βαθμό οι Δυτικομακεδόνες, και την δόξασαν, αν μπορούμε να πούμε, αλλά και η ίδια δόξασε και τον τόπο μας, θέλουμε να την ξανακάνουμε μια ζώσα πραγματικότητα, να είναι μια οικονομική δραστηριότητα που θα ξαναζωντανέψει στα μέρη μας και θα ξαναζωντανέψει τα χωριά μας με την επιστροφή όλων αυτών των μαστούρων και την ανάπτυξη όλων αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, από την προστέμενη αξία που θα δοθούν στα δομικά υλικά μέχρι και τις τελικές κατασκευές, μέχρι και την τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργεί εδώ ως ένα παράρτημα αυτού του εργαστηρίου όλη τη διάρκεια του χρόνου, από την επόμενη χρονιά και μετά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε και πιστοποιητικά για αυτούς που το παρακολουθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κατάκαλο για την άκρη προσπάθεια που καταβάλει και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει, καθώς δεν είναι μόνο το εργαστήριο του Πενταλόφου, προηγήθηκε και το εργαστήριο της Πρέσπας, θα ακολουθήσει και το εργαστήριο το αντίστοιχο των Κορεστίων, όπου έχουμε όλα τα είδη και τα διαφορετικά είδη, αν θέλετε, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Δυτικής Μακεδονίας, που θέλουμε να οργανώσουμε και να αναδείξουμε, και ουσιαστικά ξεθάβουμε έναν θησαυρό, πολιτισμικό θησαυρό της Δυτικής Μακεδονίας, με επιστημονικό πλέον τρόπο, και θέλουμε να τον ξαναβάλουμε μπροστά σε μια ζώσα πραγματικότητα που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα στον τόπο μας. Σε αυτό που κάναμε, προκουραστήκαμε λίγο με 5 ώρες δουλειά κάτω από τον ήλιο 6, μετά 2-3 ώρες μαθήματα, αλλά λίγο διασκέδαση το βράδυ, αλλά πιστεύω κι εσείς να το ευχαριστηθήκατε. Λίγα λόγια και από τον Περιφερειάρχη. Τον κύριο Πολυνίκη, να ευχαριστήσω τον κύριο Πολυνίκη Αγγέλη για την πραγματικά έντριμη αγάπη του, συμμετοχή του
για το πάθος του σε αυτό το όραμα το οποίο μαζί προσπαθούμε να χαράξουμε, για τη φιλοξενία του στο μουσείο και για την όλη του συνεισφορά. Πολύ θέλω να πεις, ο Περιφερειάς και εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι φεύγετε από εδώ έτσι με εμπειρίες μοναδικές. Έτσι και στα μέλη τα οποία βρίσκεστε, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γνωρίσετε την τέχνη της πέτρας. Αλλά εδώ σας είπα, όπως λέω συνέχεια, είναι η κοιτίδα. Έχοντας τα πάρτε μαζί και ένα μυστικό επιθυμίο, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο σκέλος του καθηγητή Μουτσόπουλου και θα διαβάσετε όλο το βιογραφικό του, και στο δεύτερο μέρος είναι θέματα από τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πάρα πολλές εκδόσεις. Τώρα, αν οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ και πάλι σας περιμένουμε να ξανάρθουμε. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Αγίου του Πολυνίκη, τον Δήμο Βοΐου, όλους τους συνεργάτες του γραφείου αλλά και όλους τους μαστόρους που ήταν μαζί με εσάς όλο αυτό το διάστημα για να σας δείξουν στην πράξη τι σημαίνει παραδοσιακή αρχιτεκτονική και παραδοσιακή δόμηση, τα φυσικά λογικά υλικά. Για όλα αυτά υπάρχει ένα όραμα, θα έλεγε κανείς, αλλά αν το όραμα είναι κάτι θεωρητικό, καλύτερα να το λέμε μια προοπτική, μια δυναμική, μια δυνατότητα που μπορεί να τεθεί ξανά σε εφαρμογή στην πράξη. Ποια είναι αυτή η προοπτική που θέλουμε να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε και να ολοκλήσουμε εδώ στην Δυτική Μακεδονία? Είναι να ξαναζωντανεύσει αυτή η οικονομία, η οικονομία της παραδοσιακής δόμησης, όπως λέμε σήμερα, που κάποτε πριν από αρκετές δεκαετίες στο χωριό που ήσασταν και στα χωριά που περιηγήθηκατε, ήταν το βασικό επάγγελμα. Ο πεντάλοφος, αν είδατε τώρα τρεις πετράδες, είχε... Έρχεστε από ποια μέρη έρχεστε, έτσι? Από ποια σχολή και από ποιο μέρος έρχεστε? Από τη Θεσσαλονίκη, από το Αφθήτου. Το Νική Αφθήτου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Παράλληλα παίρνετε, κύριε Αγγέλη, και ένα βιβλίο δώρο που αντικείμενο έχει από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι ένα από τις πολλές εκδόσεις που έχει με κύριο θέμα τον καθηγητή Μουτσόπουλο. Αστήρευτη πήγε ο κύριος ο αείμνηστος. Αλέξιος Βαρσάμης. Δεν είμαι σε σχολή για το πρακτικό. Ναι, ερεστέχνης. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, άντε, άντε, έτσι, ναι, βγαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλά. Σταμάτη Μπουζίκη. Και εγώ από τη Σαλονίκη έρχομαι. Στο Απιθήτα σπουδάζω. Αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική, ναι. Μπράβο, έτος. Τώρα θα μπω στο τέταρτο. Α, ωραία, καλό. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλά. Ειρήνη Βουρλιώτη. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από Αθήνα. Από Αθήνα. Αρχιτεκτονική. Μπράβο. Ωραία. Οδυσσέας Γκικάκης. Εδώ γνωριστήκατε με τον Οδυσσέα, έτσι? Είναι για όσους δεν έχουν πει, εγώ έτσι εντυπωσιάστηκα, είναι αεροπόρος, έτσι? Ναι, ναι, από αυτό το σχολιστικάρο είμαι. Στην πολεμική αεροπορία εργάζομαι. Τι γυρεύει ένας Ίκαρος στην αρχιτεκτονική, για να ακούσω. Ναι. Συνειρμός. Θα φτιάξει. Θα την απογειώσει. Λοιπόν, Βασινική Δημοπούλου. Και καταγωγή. Καταγωγή από Βόρειο και από Κοζάνη. Α,
Λοιπόν, Νικόλαος Δόγκαλης. Αρχιτεκτονική απευθύντα και καταπληκτικά. Ωραία. Καλώς ήρθατε, Μακεδονός. Ελένη Ζυκοπούλου. Σίγουρα θα επιβληθήσει η Ελένη, έχει παρακολουθήσει η σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Καταγωγή. Εδώ από το Βόλιο. Το Βόλιο. Από τη Νέα Πολύ. Και είμαι στην αρχιτεκτονική στα Βουλίδα. Κριστίνα Θωμοπούλου. Κριστίνα Θωμοπούλου, ναι. Εξαιρετική εξαίρεση μας, έλα Κριστίνα. Πολύ. Εικαστικός και κινηματογραφίστρια. Από? Μένω στην Αθήνα, αλλά την Μπούργκενη. Το ευχαριστήθηκες, Ποια σχολή είναι αυτή στο Μεσόγειο? Όχι, έχω κάποια σπουδές, έτσι κάνω τεχνών. Έχουμε εξαιρετικά πλάνα, εδώ θα κάνουμε ομάδα τώρα αποστολής, έτσι, διαφόρων ειδικών αποστολών για να καταγράψουμε, να αναδείξουμε αυτά, όχι μόνο. Είμαστε στην τελετή λήξης του εργαστηρίου παραδοσιακής δόμησης, του τρίτου εργαστηρίου παραδοσιακής δόμησης, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την βοήθεια του Δήμου και της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου. Είναι μια προσπάθεια διαρκής υπό την σκέπη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη του κ. Κασαπίδη, με στόχο να προβάλλουμε αυτόν τον τρόπο δόμησης, να θυμίσουμε την τέχνη της πέτρας και να μπορέσουμε να μοιήσουμε νέους επιστήμονες, νέους μηχανικούς και βέβαια να δημιουργήσουμε μία μαγιά νέων τεχνητών. Διότι η τέχνη της πέτρας είναι διαχρονική, είναι ο πιο παλιός, παλιός και διαχρονικός τρόπος δόμησης και πρέπει να τον θυμηθούμε και να τον ενδυναμώσουμε. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια δημιουργούμε αντικείμενα για τους τεχνίτες, για τους μηχανικούς, με στόχο όσοι παρακολουθούν τα σεμινάρια μας και εκπαιδεύονται, να μπορέσουν να βρούνε και την αντίστοιχη εργασία, δουλειά, για να υλοποιήσουν αυτά που μαθαίνουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πραγματικά έχει εξέλιξει αυτό το εργαστήριο της Πέτρας. Ήμασταν οι πρώτοι πριν πόσα χρόνια που διοργανώσουμε το πρώτο εργαστήριο στον Πεντάλοφο μαζί με την Περιφέρεια. Και είδαμε ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλα και καλά αποτελέσματα. Βέβαια, εγώ να συγχαρώ τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι πήρε αυτή την ιδέα, την σκέφτηκε καλά και την οργανώνει τώρα σε ένα άλλο επίπεδο. Μαζί με, βέβαια, με τον κύριο Κατάκαλο, ο οποίος και αυτός δίνει τον δυναμισμό και όλη την τεχνογνωσία που έχει, ώστε να λειτουργεί σωστά αυτό το εργαστήριο. Αυτό το εργαστήριο, βέβαια, και για ένα άλλο λόγο πολύ σημαντικό, που γίνεται εκεί πάνω, διότι από τον Πεντάλοφο ξεκίνησαν οι πρώτοι τεχνίτες και έκτισαν όλο τον κόσμο. Τι να πω, ότι φτάσαν στο Χαρτούμ. Υπάρχουν δρομολόγια ειδικά που αναφέρονται που πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Φτάσαν μέχρι την Τεχεράνη, φτάσαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, κτίσαν όλα τα κτίρια. Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένο αυτή η σχολή να γίνει σε αυτόν τον χώρο για να πρώτα απ' όλα να εξευρεθούν καινούργιοι τεχνίτες πάνω στην πέτρα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι σημαντικό από εδώ και πέρα τα κτίρια να κτίζονται με παραδοσιακά υλικά. Αλλά και δεύτερον, οι νέοι επιστήμονες, οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί, οι μηχανικοί και όποιοι άλλοι συμμετέχουν, να ξέρουν σωστά να επιβλέπουν τον κατασκευαστή, αλλά και δεύτερον να εκπονούν κατά σωστό τρόπο τις μελέτες, διότι στα χέρια τους είναι από εδώ και πέρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σαν Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών, εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε πάντα να είμαστε πρώτοι σε αυτήν την διαδικασία της διατήρησης της παραδοσιακής δόμησης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και το δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, όσα χρόνια έχει ζωή ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών.